Είχαμε συζητήσει για τα προβλήματα τα τοπικά εδώ. Είχαμε όμως συζητήσει και για τα μεγάλα θέματα της χώρας. Για τα προβλήματα στην οικονομία, για τα προβλήματα της αδικίας, για τις λύσεις που έπρεπε να δοθούν, για τους παιδικούς σταθμούς που λείπουν. Θυμάμαι λοιπόν ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Βρισκόμαστε εδώ όμως σήμερα πολύ περισσότεροι φίλοι. Και η περίοδος το καλεί, η προεκλογική περίοδος καλεί να επικοινωνήσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους φίλους. Γιατί? Για να ξεκινήσουμε έναν προβληματισμό, τι σημαίνει η ψήφος 25 Γενάρη. Πού πάει η χώρα και μαζί που πάει ο τόπος μας, η Αττική. Εδώ η περιοχή των Άνω Λιωσίων, της Φυλής, του Ζεφυρίου, η Δυτική Αττική. Πού οδεύουμε? Ποιες είναι οι επιλογές του κόσμου? Τι καλούμαστε να επιλέξουμε την Κυριακή 25 Γενάρη? Την Κυριακή 25 Γενάρη καλούμαστε να επιλέξουμε τον τρόπο με τον οποίο η χώρα και εμείς όλοι θα πορευτούμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σταθερότητα και θα ξανακερδίσουμε πολλά από τα χαμένα μας αυτά τα χρόνια. Και το λέμε εμείς αυτό που επί 5 χρόνια σταθήκαμε ακλόνητοι και υποστήκαμε απίστευτη ζημιά. Αλλά φίλες και φίλοι, ο βρεμένος στη βροχή δεν τη φοβάται. Το Πασόκ έχει ζημιωθεί πολύ από αυτές τις πολιτικές. Αλλά ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Η αρχή έγινε το 1974, όταν οι αξίες μας ήμασταν πάντα λαϊκό κίνημα, αλλά και πατριωτικό. Αναγκαστήκαμε λοιπόν σε μια Ευρώπη που είναι σκληρά συντηρητική, είναι νεοφιλελεύθερη, πιστεύει στη λιτότητα, πιστεύει στις περικοπές, οι λαοί και οι κυβερνήσεις της Ευρώπης, αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο που ψηφίσαμε το Μάη για τους ευρωβουλευτές μας, είναι δυστυχώς ακόμα συντηρητικό. Το Λαϊκό Κόμμα, η δεξιά, είναι πρώτο. Εμείς είμαστε δεύτεροι, οι σοσιαλιστές. Η Ευρώπη λοιπόν βαδίζει ακόμα σε νερά λιτότητας. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο παλεύουμε να αλλάξει. Για ποια πράγματα παλεύουμε? Για την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, έτσι ώστε μαζί με τις ιδιωτικές επενδύσεις να έχουν και δημόσιες επενδύσεις. Γιατί εμείς δεν θέλουμε ένα κράτος μικρότερο, θέλουμε ένα κράτος μικρότερο στη γραφειοκρατία, αλλά ξανά να το κάνουμε ισχυρό εκεί στους τομείς που πόνεσε από την κρίση, στην υγεία, στην παιδεία, στην ασφάλεια. Πώς θα το κάνουμε όμως αυτό? Με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να ξαναστηθούμε στα πόδια μας, να στήσουμε τη χώρα, να στήσουμε τις υπηρεσίες, να μπορέσει ο πολίτης να ανακουφιστεί, να μπορέσει η μηχανή η οικονομική να μην μπροστά, η ρευστότητα για το μικροεπιχειρηματία, το μικροεπαγγελματία. Πώς θα μπορέσουν οι ζωές των παιδιών μας, όλων των οικογενειών, αλλά και των παιδιών μας ιδιαίτερα, να αποκτήσουν προοπτική? Πάντως σίγουρα, όχι παίζοντας τα ζάρια την τύχη της χώρας. Εξηγούμε. Η Ελλάδα τελειώνει ένα επώδυνο πρόγραμμα, το οποίο είχαν και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, και το χρέος, όπως ξέρετε, δεν χτυπάει μόνο την πόρτα τη δικιά μας, αλλά και μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα, το οποίο είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό, αλλά είναι και πρόβλημα ελληνικό. Τι τους λύσεις δίνει κανείς αυτό το πρόβλημα? Πώς ολοκληρώνεται αυτή η δανειακή σύμβαση που την είπαμε μνημόνιο, που τελειώνει, γιατί ήταν να τελειώσει τέλος Δεκέμβρη, και πού πάει η χώρα αμέσως μετά? Εμείς λέμε ότι αμέσως μετά η χώρα μπορεί να βγει στις αγορές αν διευθετήσουμε το χρέος μας. Τι σημαίνει διευθετήσουμε το χρέος μας? Αν τα βρούμε με τους δανειστές μας, έτσι ώστε να έχουμε μικρότερο επιτόκιο, μεγαλύτερη περίοδο χάρητος για να πληρώσουμε τα χρέη μας και βεβαίως να έχουμε και μία γραμμή που εγώ τη λέω απλά και λαϊκά καβάντζα, δηλαδή μαξιλάρι, έτσι ώστε όταν η Ελλάδα θα ξαναβγεί στις αγορές να δανειστεί, να μπορέσει να δανειστεί. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακούμε πολλές φορές και ακούμε και τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θα παίξει το ζουρνά και τον ταούλι στις αγορές και οι αγορές θα χορέψουν κατά πώς θέλει αυτός. Και θα κουρέψει και το χρέος, θα το πει ότι θα το κουρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλα αυτά θα του χαρίσουν το χρέος. Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι το χρέος δεν είναι σε αγορές αυτή τη στιγμή, μετά το μνημόνιο. Η προστασία της χώρας είναι ότι το χρέος
είναι σε κυβερνήσεις, σε κράτη δηλαδή, χρωστάμε αυτή τη στιγμή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν έχουμε δανειστεί εμείς με 2% από τις χώρες αυτές, παραδείγματος χάρη από τη Φιλανδία, παραδείγματος χάρη από τη Σλοβενία, με επιτόκιο δανεισμού 2%, οι χώρες που μας δάνεισαν βγαίνουν στις αγορές για το δικό τους χρέος και δανείζονται με 5% επιτόκιο. Λέει λοιπόν ο κ. Τσίπρας ότι θα βγει να κουρέψει το χρέος και να πει σε αυτούς δεν σας πληρώνω. Αυτούς που δανείζονται με 5 και μας δανείζουν με 2. Πώς αυτό θα γίνει ξαφνικά μαγικά να μας χαρίσουν όλα αυτά τα χρέη οι χώρες που έχουν χρέη, εγώ δεν το ξέρω. Και λέμε και κάτι άλλο. Θα παίξει λέει το ζουρνά στις αγορές. Είδατε τι έπαθε ο Πούτιν. Είδατε πώς χόρεψαν στο ταψί οι αγορές τον Πούτιν, τη Ρώσικη Αρκούδα, ένα τεράστιο κράτος. Ένα τεράστιο κράτος. Μπορούμε να λέμε τέτοια παραμύθια στον κόσμο? Γιατί τα λέμε αυτά? Και να θυμηθούμε εδώ στην παρέα τι πάθανε τα αδέλφια μας οι Κυπροί. Η Κύπρος είναι ένα μικρό νησί, ένα μικρό κράτος. Η Κύπρος είχε πρόβλημα τεράστιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή, η καρδιά, η συντηρητική, αυτή τη στιγμή η ψήφος των Ευρωπαίων πήγε συντηρητικά. Της πρόσφερε ένα σχέδιο Α. Η Κυπριακή Βουλή ομοφόνος το απέρριψε και λέει εγώ πάω στο σχέδιο Β. Και χτύπησε την πόρτα της Ρωσίας. Και χτύπησε την πόρτα της Κίνας. Αλλά όπως λέει και ο εθνικός μας ύμνος, οι πόρτες αυτές ήταν κλειστές. Βρήκε λοιπόν η Κύπρος κλειστές πόρτες για ένα απειροελάχιστο κομμάτι του χρέους. Και τι έγινε μετά, αγαπητοί μου φίλοι? Γύρισε πίσω. Γύρισε πίσω όλη η ιστορία και οι Κύπροι ξαναζήτησαν το σχέδιο Α που είχαν ομοφόνως απορρίψει. Μόνο που τότε στο τραπέζι υπήρχε ένα σχέδιο Γ. Που ήταν 2 φορές χειρότερο από το πρώτο που τους είχαν προτείνει. Γιατί σας λέω αυτά τα ζώρικα? Γιατί εμείς λέμε αλήθειες. Δεν λέμε πράγματα ωραία να φουσκώσουμε τα μυαλά του λαού, ότι αύριο το πρωί διαγράφουμε τα χρέη και προχωράμε ελεύθεροι και ωραίοι και μοιράζουμε 11 δις εξαγγελία της Θεσσαλονίκης στον κόσμο. Εγώ θέλω να μοιράσουμε 20 δις. Δεν μου φτάνουν τα 11. 20 δις. Το θέμα είναι να τα βρούμε. Το θέμα είναι να κοιταζόμαστε στα μάτια και την άλλη μέρα και να έχουμε συμφωνήσει για το πώς πορεύεται η χώρα. Εμείς λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ τι λέμε? Λέμε ότι η κατάσταση στη χώρα χρειάζεται εθνική συνεννόηση. Και γιατί χρειάζεται εθνική συνεννόηση? Γιατί αυτό που είχε πετύχει το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρέα Παπανδρέου, να μην είμαστε οι μισοί Έλληνες εναντίον των άλλων μισών και να υπάρχει εθνική ομοψυχία, εθνική ενότητα λέγαμε τότε και λαϊκή ενότητα. Και το είχαμε πετύχει. Αυτό χρειάζεται η χώρα πάλι. Να δούμε αυτούς που μαζί τους θυσιαστήκαμε τους Πορτογάλους. Πού βρίσκεται η Πορτογαλία σήμερα? Αν δείτε τους οικονομικούς δείκτες της Πορτογαλίας, θα δείτε τι, ότι είναι χειρότερη από μας. Αν δείτε τις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων του δανεισμού της Πορτογαλίας, θα δείτε ότι είναι καλύτερη από μας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί οι Πορτογάλοι βγήκαν πιο εύκολα από το μνημόνιο από μας? Πολύ απλά. Γιατί συνεννοήθηκαν? Γιατί υπήρξε εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης? Εμείς λοιπόν λέμε για την επόμενη μέρα. Η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος εγγύησης. Γιατί χρειαζόμαστε την εθνική συνεννόηση και δεν μπορεί η χώρα να πορεύεται με τους μεν δεξιούς να φωνάζουν και να εκφοβίζουν τον κόσμο. Υπάρχει φόβος, υπάρχει ανησυχία, αλλά δεν πρέπει να τρομοκρατούμε τον κόσμο. Και από την άλλη, μία ακατάσχετη παραχολογία χωρίς αντίκρισμα, στον οποίο τάζουν ό,τι μπορούν να τάξουν, αρκεί να πάρουν την ψήφο. Λοιπόν, εμείς ερχόμαστε από ένα κίνημα που έχει γεννηθεί, όπως είπα πριν, πατριωτικό. Ένα κίνημα που δεν κληρονομείται, που ανήκει στα μέλη του, ανήκει στο λαό του, ανήκει στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μικρύνει. Έχουμε υποστεί ζημιά και έχουμε υποστεί ζημιά γιατί αντέξαμε με λάθη, αλλά βάλαμε πλάτη στα δύσκολα. Και είμαστε από το 2010 και μετά η μόνη δύναμη που δεν σας είπαμε ψέματα. Σας λέμε λοιπόν ένα πράγμα. Ότι θα αγωνιστούμε με δύναμη για να αλλάξει το μοντέλο στην Ευρώπη, αλλά την ίδια στιγμή που θα αγωνιστούμε για να αλλάξει το μοντέλο στην Ευρώπη, να πάμε σε δημόσιες επενδύσεις, να πάρουμε ανάσα οι λαοί του Νότου, η Ελλάδα μας και οι άλλες χώρες, και να έρθει ξανά
η ευημερία και η προπτική για τα παιδιά μας, την ίδια ώρα που θα το κάνουμε αυτό, την ίδια ώρα θα παλέψουμε εθνικά, με εγγύηση, με σταθερότητα, για να μην φύγει η χώρα από το Ευρωπαϊκό Σύνολο, για να μείνει η χώρα στην Ευρωζώνη και να σταθεί όρθια. Και επειδή μας ρωτούν, θα κυβερνήσετε με το ΣΥΡΙΖΑ, που όπως δείχνουν όλα τα δημοσκοπικά ευρήματα, είναι το πρώτο κόμμα και έτσι θα παραμείνει, έτσι δείχνουν τάσεις, αλλά ακόμα έχουμε 10 μέρες, κανείς δεν το ξέρει. Και απαντάμε, όπως και το 12, εμείς είχαμε συνεννοηθεί με όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, εκτός από τη Χρυσαυγή που είναι νεοναζί και φασίστες, και ό,τι καντάζουν και ό,τι να λένε, προσέξτε πάρα πολύ, είμαι σίγουρη εδώ οι φίλοι ξέρουν, αλλά ας πούμε και σαν γείτονά μας, ιδιαίτερα οι παλιότεροι, τι σημαίνει ναζισμός, τι σημαίνει για την ανθρωπότητα, τι σημαίνει για τη χώρα, τι έχει υποστεί η Ελλάδα από τους ναζιστές. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν τους Χρυσαυγίτες, και το κουκουέ, όχι γιατί δεν τους σεβόμαστε, αλλά το κουκουέ θέλει να είμαστε εκτός Ευρώπης και εδώ έχουμε μια βασική διαφωνία με το κουκουέ. Με όλες τις άλλες δυνάμεις και το 12, επιχειρήσαμε να υπάρξει συνεννόηση. Τότε τρεις μόνο μπορέσαμε να τα βρούμε, εμείς, η Δημάρ και η Νέα Δημοκρατία. Στην πορεία η Δημάρ εγκατέλειψε, η Δημάρ παλινδρόμησε, ο λαός σε ευρωεκλογές, νομίζω, έδειξε κάτι. Το αφήνω. Σήμερα όμως, εν ώψη σοβαρών αποφάσεων για την Ελλάδα, αλλά και συνολικά για την Ευρωζώνη, έχει σημασία να εμπιστευτούμε πάλι το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να πει ωραία λόγια, πρόκειται να βάλει πλάτη, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και θα δώσει ψήφο ανοχής, δεν χρειάζεται πάντα να κυβερνάμε, αλλά πρέπει να σταθεροποιήσουμε τη χώρα. Και αυτόν τον εγγυητικό ρόλο μπορούμε να τον παίξουμε, όποιος και αν είναι πρώτος. Και δεύτερο, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος όπως φαίνεται, είτε η Νέα Δημοκρατία. Η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι χρήσιμη ψήφος. Θα μου πει κανείς αυτό που είπε η Μελίνα μας κάποτε. Είχε πει στον Ανδρέα το 89, εκείνο το βρώμικο 89, το θυμούνται οι πιο παλιοί. Είχε πει, πρόεδρε, δεν αρέσουμε. Λοιπόν, ιδιαίτερα στη νέα γενιά σου λέει τώρα, ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει. Και ψήφισε το ποτάμι, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι είναι και αυτοί. Συμφωνώ και πάρα πολλοί από αυτούς τους εκτιμώ και είναι και φίλοι μου. Ωστόσο, για να δούμε, πώς αυτή η δύναμη που είναι καινούργια θα σταθεί ως εγγύηση. Έχει από τη μια μεριά το σκυλακάκι με τους νεοφιλελεύθερους. Έχει από την άλλη μεριά τους δημαρίτες, αξιόλογοι άνθρωποι, με τον Ιγούδη και τους άλλους. Έχει τον Τατσόπουλο από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον Αμυρά από τη Νέα Δημοκρατία. Και όλα αυτά μέσα σε ένα κόμμα. Και επειδή εδώ βρισκόμαστε σε ένα επί 5 που είναι και βλέπουμε και ποδόσφαιρο, πείτε μου εσείς αν μπορούσαν αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να κάνουν μια ομάδα. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν, πολύ απλά. Δεν είναι δυνατόν. Είναι τελείως διαφορετικά. Είναι ετερογενές το σχήμα του ποταμιού. Πώς θα αντέξει να έχει μια ενιαία γραμμή, να σταθεροποιηθεί η χώρα στην διαπραγμάτευση, πώς ακριβώς και τι έχουν να μας πούνε για το μεγάλο ζητούμενο που είναι η σταθερότητα της χώρας. Η προοπτική δε να είναι οι Χρυσαυγίτες τρίτο κόμμα είναι μια προοπτική όνεθρος για τη χώρα και όνειδος για τη χώρα, ντροπή για τη χώρα. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα παλέψουμε σταθερά, θα παλέψουμε με αξίες και ότι οι άνθρωποι που είμαστε σήμερα στο ΠΑΣΟΚ, είμαστε άνθρωποι που δεν ακούσαμε σιρήνες. Γιατί τον τελευταίο καιρό έχουμε δει πάρα πολλούς να αλλάζουν κόμματα, να αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη, να αλλάζουν και μια και δυο φορές, να πηδάνε από εδώ εκεί. Με ποιο στόχο άραγε? Με ένα στόχο να σταθεροποιηθούμε στη βουλευτική θέση ή στην οποιαδήποτε κομματική καρέκλα? Μήπως θα πρέπει να δούμε κάποιους ανθρώπους, νέους και παλιούς, που τους ενδιαφέρει προσφορά και δεν τους ενδιαφέρει απλά μια παρουσία είτε σε κάποια βουλή, είτε σε κάποιες κομματικές θέσεις ή άλλες θέσεις? Νομίζω ότι η ψήφος της Κυριακής, της μεθεπόμενης Κυριακής, είναι μια ψήφος σε παρατάξεις και ψήφος σε πρόσωπα. Και ότι όλοι μας, την ώρα της ψήφου, ας σκεφτούμε το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον της δημοκρατικής παράταξης που, όπως είχε πει ο ιδρυτής μας, ο Ανδρέας Παπανδρέου, έρχεται από μακριά και θα πάει ακόμα μακρύτερα. Περνάει δύσκολη φάση, αλλά θα πάμε σε ένα συνέδριο μεγάλης ανασυγκρότησης της κεντροαριστεράς και αυτή τη φορά θα το πετύχουμε με ενότητα μετά τις εκλογές. Και εγώ σας καλώ να στηρίξουμε και νέους ανθρώπους. Ήδη είναι εδώ η Βιβί Κούργια, θα σας μιλήσει.
Αλλά την ώρα που μιλούσα εγώ, μπήκε και τρίτη υποψήφια. Έχουμε τρεις γυναίκες εδώ. Έχουμε την Τασία την Παμουτσόγλου από την Έλληνα Χαρνών. Και η οποία είναι επιστήμον, είναι παιδαγός, θα σας πει η ίδια τις δικές της απόψεις. Έχουμε λοιπόν ανθρώπους αξιόλογους στο ψυχοδέλτιό μας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να είμαστε τρεις γυναίκες μαζί. Ζητούμε λοιπόν να μας εμπιστευτείτε και δεσμευόμαστε ότι και για την χώρα πρώτα, αλλά και για την ανασυγκρότηση της παράταξης, θα δώσουμε τον αγώνα τον καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ.